Πριν από λίγο ξεκίνησαν οι συνομιλίες με το κουαρτέτο, ο επόμενος γύρος, και είναι συνομιλίες οι οποίες έγιναν μέσα σε κλίμα παγωμένο. Ναι, ήταν παγωμένο παρά την προσπάθεια της ελληνικής πλευράς να εμφανίσει μια ατμόσφαιρα ότι όλα πήγαν καλά, ότι δεν έγινε και τίποτα. Η ελληνική πλευρά υποστηρίζει ότι δεν συζητήθηκε καθόλου το επίμαχο θέμα των διαρρών. Δεν αναφέρθηκε καν η λέξη Wikileaks, μας έλεγε ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Το σύγχρονο ότι ήταν παγωμένη η ατμόσφαιρα. Έληξε πριν καλά ξεκινήσει. Ούτε μια μισή ώρα δεν κράτησε συζήτηση και πρέπει να σου πω ότι φνηδιαστήκαμε κιόλας περιμένοντας τους Έλληνες αξιωματούχους να αποχωρήσουν. Το σύγχρονο ότι μετά από την και μετά από την επιστολή της Κριστίν Λαγκάρντ, οι συναντήσεις έγιναν υπό δρακόντια πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας, τόσο έξω από το ξενοδοχείο όσο και μέσα, με εμφανή την παρουσία των ανδρών της αστυνομίας. Μετρήσαμε τουλάχιστον 13, 14, 15 κλούβες. Υπήρξαν κάποια μικροεπισόδια, μια μικροένταση στην προσπάθεια κάποιων να μπουν στο ξενοδοχείο. Βέβαια, όλα αυτά έληξαν χωρίς κανένα πρόβλημα. Όσον αφορά τις πληροφορίες ότι έγιναν έλεγχοι στα δωμάτια των αξιωματούχων του κουαρτέτου για την έβρεση ενδεχομένως κοριών, αυτές οι πληροφορίες δεν επιβεβαιώνονται. Mm-hmm. Τώρα, για τη συνομιλία και τη διαρροή μίλησαν καθόλου στη διάρκεια αυτής της συζήτησης που κράτησε μια μισή ώρα? Κοίταξε να δεις, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος μας διαβεβαιώνει ότι δεν αναφέρθηκαν καθόλου στο ζήτημα. Τώρα δυσκολεύομαι να το πιστέψω, αλλά ας πούμε ότι έγινε έτσι. Η ουσία είναι ότι έγινε σε πολύ βαρύ κλίμα. Αυτό ήταν ζωγραφισμένο στα πρόσωπα όλων όσων mm-hmm. συμμετείχαν mm-hmm. στις διαπραγματεύσεις. Η ουσία είναι ότι και στις συνομιλίες που διέρευσαν αλλά και στην επιστολή της Κριστίν Λαγκάρντ φαίνεται πεντακάθαρα η άκαμπτη στάση του Ταμείου ως προς το ελληνικό ζήτημα. Mm-hmm. Αυτό που προβληματίζει είναι ότι οι Ευρωπαίοι και επισήμως και ανεπισήμως συντάχθηκαν με το Ταμείο. Ρωτήσαμε τον Ευκλήδη Τσακαλώτο γι' αυτό, δεν θέλησε να κάνει κανένα σχόλιο. Mm-hmm. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι στην επόμενη συνάντηση η ελληνική πλευρά θα φέρει στο τραπέζι προτάσεις και για τη φορολογία και για περικοπές δαπανών και για τα κόκκινα δάνεια. Από το Υπουργείο Οικονομικών διαβεβαίωνε ότι δεν είναι νέα μέτρα, αλλά ενδεχομένως κάποιες βελτιώσεις. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να σου πω είναι ότι η επόμενη συνάντηση δεν θα γίνει αύριο, mm-hmm. παρά την πίεση του χρόνου, θα γίνει μεθαύριο, Τετάρτη. Και μπορώ να υποθέσω ότι σχετίζεται με την αυριανή συνάντηση Μέρκελ-Λαγκάρντ. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει εξέλιξη εσωτερική σύσκεψη των επικεφαλής του κουαρτέτου χωρίς την ελληνική παρουσία. Mm-hmm. Τι λέει? Η πρόκειτη ανακοίνωση ως διοικητής της ΕΕΠ, ο κ. Ρουμπάτης, αναφέρει τα εξής. Αποστολή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών είναι η προστασία της εθνικής ασφάλειας και της εθνικής κυριαρχίας και λειτουργεί πάντα η ΕΕΠ με βάση την ελληνική νομοθεσία, η οποία, Νίκο, πάντα απαιτεί οποιαδήποτε, για οτιδήποτε κάνει εισαγγελική παραγγελία για την αντιμετώπιση εγκληματικών δράσεων ή άλλων απειλών. Λέει δηλαδή, Νίκο, ότι αν η ΕΕΠ, οι κοργοί της ΕΕΠ κατέγραφαν τις ομιλίες του Δούρου του, θα είχε ενημερωθεί και ο αρμόδιος εισαγγελέας για την άρση. Αυτά λέει ο κ. Ρουμπάτης. Αξιμέρωτα, σε Λέσβο και Χίο ξεκίνησε η επιχείρηση επαναπρόωθησης των μεταναστών προς την Τουρκία. Δύο καράβια στη Λέσβο και ένα στη Χίο μετέφεραν πίσω στα τουρκικά παράλια 202 μετανάστες. Μόνο που το τελευταίο 24ωρο κατέθεσαν στα ελληνικά νησιά 336, κάνοντας το αντίθετο ταξίδι από την Τουρκία. Την ώρα που τα διεθνή δίκτυα διέκοπταν το πρόγραμμά τους για να μεταδώσουν την έναρξη επανεισδοχής των προσφύγων προς την Τουρκία, ένα περιπολικό του λιμενικού έδαινε γεμάτο μετανάστες στο λιμάνι της Μυτιλίνης. Μετέφερε κάποιους από τους 57 που έφτασαν σήμερα. Λίγα μέτρα πιο πέρα, τα λεωφορεία από τη Μόρια μετέφεραν σε δύο τουρκικά πλοιάρια 136 άτομα. Για καθέναν μετανάστη είχε προβλεφθεί και ένας φρουρός του Frontex. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και για τις γυναίκες υπήρχε γυναίκα συνοδός. Τα πλοία Νας Λιζαλέ και Λέσβος γέμισαν. Η ίδια εικόνα και στη Χίο. Λιγότεροι, 66 μετανάστες, επιβιβάστηκαν και αυτοί στο πλοίο που θα τους μετέφερε στο δικελί της Τουρκίας. Παρά τις διαμαρτυρίες αλληλέγγυων, η διαδικασία και στα δύο νησιά ολοκληρώθηκε χωρίς παρατράγουδα. Βέβαια, οι αριθμοί δείχνουν ότι η επαναπροώθηση 202 ατόμων τη στιγμή που από την 1η του μήνα έχουν εισέλθει στην Ελλάδα πάνω από 1.300 άτομα μοιάζει με σταγόνα στον ωκεανό. Με τα μάτια όλης της Ευρώπης στραμμένα στα τουρκικά παράλια, οι Τούρκοι φρόντισαν σήμερα να δείξουν ότι εμποδίζουν πρόσφυγες να φτάνουν στα ελληνικά νησιά. Και ύστερα, παρά τις διαμαρτυρίες των κατοίκων όπου πρόκειται να εγκατασταθούν προσωρινά, έδειξαν πόσο σχολαστική είναι στην καταγραφή και στον έλεγχο όσων γυρίζουν πίσω.
Τα λεωφορεία, η δύναμη στον μάτι, οι άνδρες και οι γυναίκες του Frontex με τις μάσκες και τα γάτια. Όλα αυτά τα πλάνα δεν είναι παρά η μια εικόνα του νομίσματος. Η άλλη είναι αυτή. Η συνεχής ροή μεταναστών στα νησιά και η μεγάλη καθυστέρηση στην επιστροφή τους στην Τουρκία. Ο λόγος δεν είναι άλλος από τις αιτήσεις ασύλου. Μονάχα στη Μυτιλίνη και στη Χίο συνολικά έχουν κατατεθεί 3.293 αιτήσεις. Εδώ στη Μόρια είναι το 90% έχουν υποβάλει αίτημα ασύλου. Όπως ξεκαθαρίζει εκπρόσωπος του Frontex, μέχρι να φτάσουμε στη μεταφορά των μεταναστών στην Τουρκία, πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί μια χρονοβόρα διαδικασία. Frontex comes in when a return decision is issued. That means that every application individually has been considered. And on the basis of that, a decision has been issued. And only then migrant can be put on a list among the migrants to be returned. Και κάπου εδώ παρουσιάζεται το εξής φαινόμενο. Με το που φτάνουν στην Ελλάδα πλέον οι πρόσφυγες λένε ότι στην Τουρκία κινδυνεύουν και κάνουν αίτηση ασύλου. We just want to get here and we get rid of Turkey because we don't want to go to Turkey anymore. We have suffered there a lot. Και την ίδια ώρα κάποιοι κυκλοφορούν στον Πειραιά και ενημερώνουν για το άσυλο τους πρόσφυγες. Ήταν 15 άτομα να μπουν στο λεωφορείο για να φύγουν και τους είπε ότι και καλά μη φύγετε, θα σας δώσουμε πολιτικό άσυλο. Κάπως έτσι ο Πειραιάς δεν αδειάζει και στα νησιά συνεχίζουν να φτάνουν και άλλοι πρόσφυγες και μετανάστες. Θεωρείται το μεγαλύτερο σκάνδαλο φοροδιαφυγής του αιώνα. 72 ηγέτες κρατών και άνθρωποι του στενού τους περιβάλλοντος, 140 προσωπικότητες, οικονομικοί παράγοντες, γαλαζοαίματοι, διάσημοι αθλητές, στάρ και μαφιόζοι, έκρυβαν τα μαύρα χρήματά τους σε offshore εταιρείες με έδρα τον Παναμά. Ένας μουσικός προσωπικός φίλος του Βλαντιμίρ Πούτιν ήταν ένας από τους μεσάζοντες που έκανε τη βρωμοδουλειά για τον Ρώσο πρόεδρο. Μέσω παράκτιων εταιριών μετέφεραν έως και 200 εκατομμύρια δολάρια κάθε φορά. Ο Ισλανδός πρωθυπουργός χάνει την ψυχραιμία του. Οργισμένος, σηκώνεται και φεύγει από τη συνέντευξη όταν ερωτάται για τους μαύρους λογαριασμούς. Ίδρυσε μαζί με τη σύζυγό του εταιρεία για να κρύψει εκατομμύρια δολάρια. Λιονέλ Μέση, αστέρι του ποδοσφαίρου και κάτοχος εταιρείας στον Παναμά, μαζί με τον πατέρα του. Κάτοχος offshore και ο πρώην πρόεδρος της UEFA, Μισελ Πλατινί. Πρόκειται για την μεγαλύτερη δημοσιογραφική έρευνα που έγινε ποτέ, αφού διέρευσαν 11,5 εκατομμύρια έγγραφα της δικηγορικής εταιρείας Mossack Fonseca. Esas personas que aparecen mencionadas en la noticia no son clientes directos nuestros, son clientes de los intermediarios que son bancos, abogados, judiciaria. Στο σκάνδαλο μεταξύ άλλων εμπλέκονται ο πρόεδρος της Κίνας, ο Ουκρανός πρόεδρος, ο Μπασάρ Αλ-Άσαντ, ο διάσημος ηθοποιός Τσάκι Τσάν, η αδελφή του βασιλέα Χουάν Κάρλος της Ισπανίας, αλλά και ο πατέρας του Βρετανού πρωθυπουργού Κάμερον. Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις στα έγγραφα, βρίσκεται και το όνομα του Σταύρου Παπασταύρου, στενού συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά, όταν εκείνος ήταν πρωθυπουργός. Οφείλουμε να συγχαρούμε τον κύριο Παπασταύρου για την ευρύτατη γκάμα των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, που εκτείνονται σύμφωνα με τα στοιχεία από τη λίστα Lagarde και αυτή των Panama Papers, τόσο στον Ατλαντικό όσο και στον Ειρηνικό ωκεανό. Διετέλεσα μέλος συμβουλίου, όχι μέλος διοικητικών συμβουλίων, ή κάτοχος offshore εταιριών στον Παναμά, ή κάτοχος offshore λογαριασμών, όπως λανθασμένα αναπαράγεται από μερίδα του τύπου. Αυτή η συγκέντρωση του ενοπνεύματος στο αίμα είναι, θεωρείται μεγάλο ποσό. Είναι μεγάλη συγκέντρωση δηλαδή που αποστερεί από το άτομο τις πνευματικές και σωματικές λειτουργίες σε τέτοιο βαθμό ώστε να καθίσταται, να μην υπάρχει η ασφάλεια στην οδήγηση. Ο Παντελής Παντελίδης θα ζούσε αν δεν είχε συνταχθεί αυτή η ιατροδικαστική έκθεση που αποκαλύπτει το Live News. Και αν ήταν ή δεν ήταν ο οδηγός, δεν θα είχε και τόση σημασία το πολύ ποτό που είχε καταναλώσει. Στη Μέθη, στις μεγάλες αυτές συγκεντρώσεις, δεν οδηγούν τα άτομα. Κάποιος βρίσκεται και τους λέει μην πάρεις το αυτοκίνητο, ας πούμε. Άφησέ το.
πάρε ένα ταξί και φύγει, ας πούμε. Ή και ο ίδιος αισθάνεται ο άνθρωπος ότι δεν μπορώ να οδηγήσω. Προκαλεί αίσθηση όμως ότι το εργαστήρι ιατροδικαστικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ταυτίζεται πλήρως με την τροχαία ελληνικού και τοποθετεί τον δημοφιλή καλλιτέχνη στη θέση του οδηγού, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει αυτοψία από αρμόδιο ιατροδικαστή. Ο ανωτέρω, την 18 Δευτέρα του 16 και ώρα 8 και 10 το πρωί στο ελληνικό, οδηγώντας το υπαριθμόν αυτοκίνητό του, εξετράπει τις πορείες του δεξιά και προσέκρουσε σε παρακείμενο τσιμεντένιο στη Θέο και μεταλλικά κάγκελα, με αποτέλεσμα το ανωτέρω όχημα να ανατραπεί. Ο Παντελής Παντελίδης δεν λιποθύμησε μέσα στο τζιπ, ούτε υπέστη κάποιο καρδιακό επεισόδιο. Οι μεταλλικές λάμες ήταν εκείνες που του προκάλεσαν τα πολλαπλά χτυπήματα, όπως το βαθύ τραύμα μήκους 12,5 εκατοστών στο τριχωτό της κεφαλής, αλλά κυρίως το βαθύ σημάδι στο δεξί αυτή. Το τραύμα του οτός συνεχίζεται στη δεξιά οπισθωτιαία χώρα, ως τη δεξιά πλάγια τραχυλική χώρα με συνολικό μήκος 12,5 εκατοστών περίπου. Ο άτυχος τραγουδιστής όμως είχε χτυπηθεί βαριά και στον αφιένα αλλά και στην ομοπλάτη. Στην κατώτερη αφιενική χώρα φέρει τραύμα από τέμνον όργανο παράλληλο προς τον εγκάρσιο άξονα, δηλαδή κοντά στη σπονδυλική στήλη, μήκους 14 εκατοστών περίπου. Στην αριστερή, υπερπλάτεια και ομοπλατιαία χώρα φέρει τραύμα από τέμνον όργανο, μήκους 6 εκατοστών περίπου. Το Live News ζήτησε την επιστημονική άποψη του προϊσταμένου της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών για την ποσότητα αλκοόλ των 2,72 γραμμαρίων ανά λίτρο αίματος που ανιχνεύτηκε στον καλλιτέχνη. Ήταν σε θέση να οδηγήσει, αν οδηγούσε ο τραγουδιστής. Η δράση του υνοπνεύματος είναι κατασταλτική, δεν είναι διακριτική όπως πολλοί πιστεύουν. Η ένοχη συγκέντρωση του υνοπνεύματος στο αίμα είναι 50 μιλιγράμμ ανά DL. Αυτή που η τροχέα, ας πούμε, οριοθετεί ως συγκέντρωση η οποία επιβάλλει πρόστιμα και λοιπά, όλες τις διοικητικές κυρώσεις. Από το 200 έως το 300 μετά, και αν δεν έχει καταναλώσει καθόλου τροφή, να έχουμε και απώλεια των αισθήσεων. Το 350, να ξέρετε, ότι επέρχεται μάλλον ο θάνατος λόγω καταστολής του κέντρου της αναπνοής. Η υπόθεση όμως έχει και άλλες παραμέτρους. Η καριέρα του Παντελή Παντελίδη εκτινάχθηκε στα ύψη. Στις μετοχές των νυχτερινών κέντρων είχε τα υψηλότερα ποσοστά σε ζήτηση. Και αυτό το έχουν πολύ καλά υπόψη τους όσοι και όσες έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους τις παχυλές αποζημιώσεις.